Γεια σας! Έχει έρθει επισήμως το καλοκαίρι στο eFood. Έχουμε έρθει παραλία με τα κουβαδάκια μας και σήμερα θα σας δείξουμε κάποια επικά hacks για την παραλία, για το φαγητό σας. Tips! Το πρώτο tip είναι χρήσιμο όχι μόνο για την παραλία, αλλά για όλο το καλοκαίρι γενικά. Φτιάξτε παγάκια από καφέ, του αντίστοιχου καφέ που πίνετε, έτσι ώστε να τα τοποθετήσετε στο καφεδάκι σας την επόμενη μέρα και όταν θα λιώνουν, αντί να νερώνουν τον καφέ και να τον αραιώνουν, απλά θα τον ενισχύουν και δεν θα λιώνεται η γεύση. Μάλιστα, τελευταία όλο και περισσότερες καφετέρειες προσφέρουν αυτή την υπηρεσία και στο delivery και απαιτώ να το κάνουν περισσότερες. Βολεύει ρε παιδιά! Μια μέρα πριν πάτε παραλία, τοποθετήστε μικρά ή μεγάλα μπουκαλάκια νερό στην κατάψυξη, έτσι ώστε το πρωί να είναι όλο πάγος. Όταν θα τα βάλετε στη τσαντούλα σας, είτε είναι ειδική όπως αυτή που διατηρεί τη θερμοκρασία, είτε είναι μια απλή τσάντα, θα κρατήσει δροσερό οτιδήποτε τοποθετήσετε μέσα στην τσάντα. Επιπλέον, όταν θα λιώσει ο πάγος, θα έχετε δροσερό παγωμένο νεράκι. Σε αυτό το hack σας έχουμε και DIY, δηλαδή do it yourself. Κάντο μόνος σου. Θα χρειαστείτε ένα κουτάκι, θικούλα, τάπερ. Θα χρειαστείτε αυτό που αυτή τη στιγμή όλοι αναγνωρίζετε, αλλά υποθέτω ότι το 50% τουλάχιστον από εσάς, όπως και εγώ, δεν θυμάται πώς λέγεται. Πώς λέγεται ρε παιδιά, γράψτε μου από κάτω. Επιπλέον θα χρειαστείτε σπάγκο και κοπίδι ή ψαλίδι αντίστοιχα. Τώρα, με αυτό θα περιβάλλω γύρω-γύρω το κουτάκι μας, θα μαρκάρω και θα το κόψω. Το ίδιο θα κάνω για όλες τις πλευρές. Τώρα που έχουμε κόψει τα κομμάτια, θα πάρουμε το καθένα ξεχωριστά και θα χαράξουμε μία γραμμή περίπου ως τη μέση του κυλίνδρου. Ήρθε η ώρα να δέσουμε όλη την κατασκευή ώστε να ολοκληρωθεί. Θα πάρουμε το σπάγκο και ουσιαστικά θα τον τοποθετήσουμε εδώ μέσα, έτσι ώστε να σφινώσει και να μην κουνιέται, να μην πηγαίνει πουθενά. Και τώρα ήρθε η ώρα να υπολογίσω να στρώνουν όλα γύρω-γύρω σωστά. Οπότε θα τραβήξω, ας πούμε, εδώ λίγο που θέλει. Εδώ θέλει αρκετά. Και μας έμεινε η τελευταία πλευρά. Θα το δέσω σφιχτά-σφιχτά για να μην κουνιέται. Και έτσι έχεις ένα τραπεζάκι που επιπλέει στο νερό. Αφού έχεις φάει το σαντουιτσάκι που είχες πακεταρισμένο μαζί σου μέσα στο polybag, μπορείς να το επαναχρησιμοποιήσεις σαν αδιάβροχη θήκη για το κινητό σου. Έτσι θα μπαινοβγαίνεις στη θάλασσα, θα βρέχονται τα χέρια σου, θα πετάει άμμος από εδώ από εκεί, αλλά δεν θα αγχώνεσαι γιατί δεν θα πάθει τίποτα και δουλεύει κανονικότατα. Υποθέτω ότι όλοι το παθαίνετε αυτό. Να κολλάει η άμμος πάνω στην ιδρωμένη επιφάνεια του κρύου καφέ ή αναψυκτικού σας. Η λύση για να μην γίνεται αυτό είναι να έχετε μαζί σας ένα χάρτινο κυπελάκι, να το τοποθετήσετε έτσι στην άμμο και έτσι θα έχετε μια βάση για το καφεδάκι σας. Και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ τα έντομα και τις μέλισσες και πολύ συχνά παθαίνω το εξής. Πίνω κάποιο αναψυκτικό και μαζεύονται γύρω-γύρω και έχει τύχει να κάτσει και στο καλαμάκι και να μπει και μέσα. Οπότε, τι κάνεις. Έχεις μαζί σου θήκη για cupcake, κουμπώνεις το αναψυκτικό σου έτσι πάνω και περνάς το καλαμάκι από εδώ. Αυτά ήταν τα καλοκαιρινά μας hacks. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο από αυτά σας φάνηκε πιο χρήσιμο. Ή αν έχετε δικά σας hacks να μοιραστείτε, να μας τα γράψετε και αυτά. Θα διαλεχτούν κάποια σχόλια που θα κερδίσουν δωρεάν φαγητό από το eFood και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο vlog.